αυτή η ιδέα και αυτή η μητέρα να ράψω τις οικονομίες μας στη φόδρα και μετά να μην αφήνω ούτε στιγμή το μικρό υφασμάτινο θησαυροφυλάκιό μου. Να κοιμάμαι με το πανοφόρι, να γευματίζω με το πανοφόρι, να ποπατώ με το πανοφόρι, να τον νιώθω σαν δεύτερο δέρμα μου. Η μέχρι πρόσφατα ενιγματική βύθιση του πλοίου Τάναης που οδήγησε στην εξαφάνιση της εβραϊκής κοινότητας της Κρήτης, στην εξόντωση των Ιταλών αντιφασιστών και στην αγωνιώδη αναζήτηση των Ελλήνων θυμάτων είναι η ιστορία που ξετυλίγεται στις σελίδες του νέου βιβλίου του Νίκου Ψηλάκη με τίτλο «Κι οι θάλασσες οπαίνουν». Θα ήθελα να δώσω με μυθιστορηματικό τρόπο ένα περιστατικό, αλλά και πολύ καλά είπες, τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πολύ δύσκολο να συνδεθεί μια τοιχογραφία αυτής της ολόκληρης εποχής και αυτή πρέπει να συνδεθεί μέσα από τον άνθρωπο. Για μένα το θέμα μου είναι ο άνθρωπος. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Κινέζος, είτε είναι Εβραίος, είτε ό,τι και να είναι. Είναι, το θέμα είναι ο άνθρωπος. Και το κατά πόσον αυτός ο άνθρωπος τίθεται στο περιθώριο, κάποτε ως όμηρος, κάποτε ως παράπλευρη απώλεια και κάποτε ως μη υπολογίσιμη ποσότητα. Ο συγγραφέας μίλησε στο Γιώργο Σαχίνη για την περιπλάνηση του ήρωά του στα δρομάκια της Οβριακής, μιας γειτονιάς που άδειασε μέσα σε 45 λεπτά και οι κατοικοί της, νέοι γέροι και 120 παιδιά, χάθηκαν μια καλοκαιρινή νύχτα ανάμεσα στην Κρήτη και τη Σαντορίνη. Ο δικός μου κεντρικός ήρωας είναι ένας κρητικός που έχει φύγει από την Κρήτη το 1926, τον πήρε ο θείος του, σε μια άλλη χώρα, δεν αναφέρω ποια χώρα, νομίζω όμως καταλαβαίνει κανείς που, όπου και είχε την επιθυμία να μάθει γράμματα, νομίζω είναι ένα από τα στερεότυπα της κριτικής και γενικά της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας. Και όταν επιστρέφει για πρώτη φορά το 1938 και μετά μόνο μετά τον πόλεμο, αφού είχε χαθεί ο πατέρας του μέσα στον πόλεμο. Αρχίζει η αναζήτηση του πατέρα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρμάνορ.